Την προηγούμενη Κυριακή είδαμε ότι ο Χριστός βρίσκεται στο ένα όρος. Εκεί ο σκοπός του που πήγε να προσευχηθεί. Θα μου πείτε ότι είχε ανάγκη από προσευχή ο Θεός. Όχι βέβαια, αλλά ήταν όμως και άνθρωπος, ήταν θεάνθρωπος. Και ως άνθρωπος λοιπόν είχε μεγάλη ανάγκη να προσεύχεται πολύ τακτικά. Και για να αποδείξει σε εμάς ότι πρέπει να προσευχόμεθα σε όλες τις στιγμές της ζωής μας, ιδιαιτέρως στις δύσκολες στιγμές. Και εκεί στο όρος μαζεύτηκε πολλοίς κόσμος και έκανε το θαύμα τον πολλαπλασιασμό των πέντε άρτων και των δύο ηχθείων. Και εποτάσσε έδωσε εντολή να φάνε όλοι αφού τα ευλόγησε και έφαγαν όλοι και εκορτάστηκαν και περίσευσαν. Το σημερινό Ευαγγέλιο είναι συνέχεια του της προηγουμένης Κυριακής. Είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το οποίο μας διηγείται άλλο θαύμα, ότι έφυγε, έβαλε όλους τους Αποστόλους ο Χριστός στο πλοίο και έφυγαν και εκείνος απεσήλθηκε πάλι επάνω στο όρος για να προσευχηθεί. Αλλά ενώ μπήκαν στο πλοίο έγινε μεγάλη τρικυμία. Φύσηξε δυνατός άνεμος και κινδύνευαν όλοι να πνιγούν. Παρόσι ήταν έμπειροι, κινδύνευαν όλοι. Ο Θεός όμως, ο Χριστός, δεν τους άφησε. Επέβη εκεί στο μέρος αυτό, περπατώντας επάνω στη θάλασσα. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν, ανθρωπίνος δεν είναι δυνατόν. Αλλά ήταν, είπαμε, και Θεός. Και ο Θεός περπατούσε επάνω στη θάλασσα. Και είπε, όταν πλησίασε το πλοίο που κινδύνευε, θαρσείτε, μη φοβήστε, εγώ είμαι. Μη χάνετε το θάρρος σας, εγώ είμαι κοντά σας. Και είπε ο Πέτρος, ο πιο ζωντανός Απόστολος που ήταν, εάν είσαι εσύ, Κύριε, υπέ να έρθω κοντά σου, να έρθω κι εγώ πάνω στα κύματα. Έδωσε την εντολή ο Χριστός και περπατούσε και ο Πέτρος. Και εδώ βλέπουμε το θαυμαστό γεγονός. Ο Σάκης αντιμετώπιζε, έβλεπε το πρόσωπο του Θεού ο Πέτρος, μπορούσε άνετα να περπατήσει πάνω στα κύματα της θαλάσσας. Όταν όμως από ολιγοψυχία έστρεφε το βλέμμα το κάτω προς τη θάλασσα, τότε κινδύνευε και ζητούσε τη βοήθεια. Και ο Χριστός τότε ανέβηκε πάνω στο πλοίο, καθησύχασαν τα κύματα και πορεύτησαν εκεί στο προορισμό που ήταν να πάνε. Αυτό είναι το σημερινό Ευαγγέλιο συνέχεια του της άλλης Κυριακής. Τα συμπεράσματα, τα διδάγματα είναι πάρα πολλά. Από όλα τα Ευαγγέλια βέβαια που διαβάζονται εδώ στην Εκκλησία και τα διαβάζουμε και εμείς και από όλα τα θαύματα τα οποία παρακολουθήσαμε και βλέπουμε στα Ιερά Ευαγγέλια, είναι και αυτό ένα θαύμα το οποίο μας δίνει πολλά διδάγματα. Ποιο είναι το πρώτο? Μη θαρσείτε, εγώ είμαι. Όλοι μας ζούμε σε μια κοινωνία. Λίγα είναι τα ευχάριστα. Μετρημένα είναι τα ευχάριστα. Είναι όμως τα δυσάριστα. Οι δοκιμασίες είναι πάρα πολλές. Και τότε πρέπει να στρέφουμε το βλέμμα προς τον Ιησού τον Ναζωραίο, ο οποίος μπορεί να μην είναι κοντά μας, αλλά είναι κανονικά κοντά μας. Και εκείνος θα μας δίνει θάρρος. Βλέπουμε λοιπόν τον άλλο που αντιμετωπίζει δυσκολίες στη ζωή του και είναι απελπισμένος, χάνει το θάρρος του, χάνει την ψυχραιμία του. Εάν στρέψει το βλέμμα του προς τον Χριστό, τότε λοιπόν θα αντιμετωπίσει όλες τις δυσκολίες τις οποίες συμβάνουν. Λοιπόν, το πάντα τα παίρνουμε θάρρος από τον ουρανό, από τον Χριστό, ο οποίος κυβερνά τα σύμπαντα
και κυβερνά τον κόσμο και μπορεί να αντιμετωπίζει ακόμη και τη φύση και τις δυσκολίες της φύσης, ακόμα όπως ήταν στο πλοίο και περπάτησε επάνω στη θάλασσα. Έτσι λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τις πολλές δυσκολίες τις οποίες συναντούμε. Και έτσι παίρνουμε το θάρρος, τη δύναμη και αντιμετωπίζουμε όλες τις δυσκολίες τις οποίες συναντούμε στη ζωή μας και θα συναντήσουμε στο μέλλον, διότι μόνο από το Θεό παίρνουμε το θάρρος, παίρνουμε τη δύναμη, παίρνουμε τη χάρη για να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες της ζωής. Έτσι αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες και όχι με άλλους τρόπους και με απελπισία και να χάνουμε το θάρρος μας και να απελπιζόμεθα και να αντί για να πάρουμε κουράγιο και να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες, συναντούμε μεγαλύτερες δυσκολίες. Αυτό είναι το σήμερα το μήνυμα το οποίο παίρνουμε από το σημερινό Ευαγγέλιο, που μπορούμε να αντιμετωπίζουμε όλες τις δυσκολίες όπως αντιμετώπισαν και οι μαθητές όταν κινδύνευαν επάνω στο πλοίο στη θάλασσα. Αυτό είναι τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε και θα πάρουμε τη δύναμη ακόμη σε ό,τι συναντούμε στη ζωή μας, σε όποια δύσκολη στιγμή και βρεθούμε, είτε σε αρρώστια, είτε σε αποτυχία, είτε σε οτιδήποτε άλλο, στρέψτε το βλέμμα προς τον ουρανό, στρέψτε το βλέμμα προς τον Ιησού Χριστόν τον Ναζωραίον, ο οποίος κατήλθε στη γη μόνο και μόνον για να βοηθήσει μας τους αδυνάτους και ανήμπορους ανθρώπους που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον εαυτόν μας στις δυσκολίες της ζωής. Και έτσι όταν προχωρήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να επιζήσουμε, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες και θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα πάντα βρισκόμενα, επικαλούμενε πάντοτε τον ίδιο τον Θεό, τον Ναζωραίο. Αμήν. Είμαι πάντως της όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας, υπονοίγομαι. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός, ο Πατέρας μου, με όνομα σου υπάρχουσο και ελέησο. Ελέησο υπάρχουσο Θεός με τον έγκαιριο σου, με όνομα σου υπάρχουσο και ελέησο. Επισκέψεως, χωρίσεως και αφέσεως των αμαρτιών, το δούλο του Θεού, πάντων τον ευσεβό και ορθοδόξο χριστιανό, των κατοικούντων υπαρεπιτιμούντων, εν τη κόμητά του δρομητών επιτρόπων στρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη. Εκδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αιμής των κτητών του Ιερού Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των εμφάντων κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, έτσι δε της δούλης σου πελαγίας και περίς των μνημόσυνων τελείται. Εκδεόμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων αυτούτο, κοπιών των ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεδεκομένου, του παρασουμέγου και πλούσιον έλεος. Κύριε, είμαι και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια εγγύσου σε ονάς τον αιώνο. Εύξαστε οι παιδικούμενοι του Κυρίου, η πίστη υπέρ του κατοικουμένου δε ηθόμενε. Κοινά ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατοικήσει αυτούς τον λόγο της αληθείας, αποκαλύψει αυτοίς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον, δυνατού και διαθέτουν αυτούς ο Θεός της συγχάρητη, και κατοικούμενας και φαλάσιμο, το Κύριο κλείνατε. Thank you.
κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μην στον κατοικουμένο, όσοι πίστη έχει και έτσι, εγκυρί, κυρίου, δε ηθόμε. Αντιλαβούς, όσο ελέησον τη διαφύλαξη ημάς, ο Θεός της ηχάρη τη σωτηρία.
αρχιερωσύνη σου μνηστή, Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νύχε αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, των Συλλειτουργών Πρεσβυτέρων και Διακόνων, του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των παρακολουθούντων την Αγίαν ανέμακτον θυσίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων. Μνηστή, Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Της αρχιεροσύνης σου, μνηστή, Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αναγνήστων προκατόχων ημών αρχιερέων, Ιωνικίου Ανθίμου Σμαράκου Κωνσταντίου Πολυκάρπου Χρυσοστόμου Ιωακήμ Βασιλείου και Αυγουστίνου, του και γέροντος ημών, των αημνήστων αρχιερέων Χριστοδούλου Αρχιεπισκόπου Μαξίμου Διονυσίου Μελετίου Αμβροσίου Βασιλείου, των αημνήστων φυτώρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ευκλεώς αγωνισαμένων και δόξος πεσόντων, των επελπίδη ζωής αιωνίου και κοιμημένων αδελφών και πατέρων ημών, και ον έκλαστος κατά διάνοια έχει και πάντων και πασών, και της δούλης του Θεού, Πελαγίας, υπερής των μνημόσων οτελείται, νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, τη ιεροσύνη ημών, τη διακονία ημών, τη θεία Κύριο ο Θεό, τη ιεροσύνη
τα πίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρίδιου τα πάντα γέννητο. Τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς.
και ανελθόντες στους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενων μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Κατά πάντα και διαπάντα, έτοιμα.
με τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών αλλά ρέσει μας από το πονηρό. Και εκδίδεται η καρδιά μου, ο γερό σου,
Πρεσβεύσον δέσποτα, Άγιε, τον ύμ προσφερόμενον σοι. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μη και ήκε στους αιώνας. Του Κυρίου δε ηθόμεν. Κύριε Θεός ο Παντοκράτος, έκλεξε τον δούλο σου βασίλειον και αγίασον αυτόν και δώσ' αυτού με τα πάσης σοφίας και συνέστων στον ουλογίον τη μελέτη, την ανάγνωση ποιήστε, διαφυλάτων αυτών ενωμένων πολιτεία. Ελέη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός εσύ το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα τιμή και ήγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ξέρεις να πω βήματα. Άξιος. Άξιος. Απορώ πως όπως ήρθε εδώ γνωστός χρόνια πολλά δεν είχε γίνει αναγνώστης. Και υπηρετεί στην εκκλησία και λοιπά. Να σε ευλογημένος. Και από τους πλαρτάδες, οι οποίοι ψάχνουν πολύ ωραία, αν και λείπτα αφεντικό σήμερα, λείπτα αφεντικό ο Χωράρχης. Αλλά και εσείς πήρατε τα ίδια. Να είστε όλοι ευλογημένοι, να σας πω ότι ήρθαν και από την Φλόρινα να σας ακούσουν. Έχετε όνομα αποκτήσει. Λοιπόν, να είστε όλοι ευλογημένοι. Η Παναγιά να είναι μαζί σας. Και σε ό,τι θέλετε και σε ό,τι ζητάτε, να απευθύνετε στον Χριστό και ο Χριστός είναι έτοιμος να μας εισακούσει σε όλα ό,τι ζητήσουμε. Αμήν. Διευκόλων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, Κύριε Ιησού Χριστό ημών, η Κυρία βουλευτή, βουλευτή στην Αμήν πρώτη, συγχαρούμε. Τώρα θέλαμε τα κατήματα της περιπτήρια, καλή δύναμη, καλό κουράγιο.